Τέλος καλό, όλα καλά για τον Κώστα Βουτσά. Ο ηθοποιός λίγο μετά τις 11 το πρωί πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν την τελευταία εβδομάδα. Κάτι το χρόνιο άσθημα που τον ταλαιπωρεί, κάτι τα φιλιά από τους θαυμαστές του έκαναν τη ζημιά. Περιπέτεια, ε! Ναι, ωραία. Έχω αυτό το πρόβλημα με το άσθημα. Κόλλησα πνευμονία και σταθερή πνευμόνια. Όχι από το κρύο, ίσως από λίγο από την υγρασία, αλλά και από τους αγαπημένους μου θαυμαστές, οι οποίοι με φιλάνε, με κάνουν αυτό. Και δεν μπορώ να τους πω με φιλάτε, δεν γίνεται. Η γυναίκα μου λέγε πάμε πριν τα Χριστούγεννα. Και εγώ λέω καλά. Και ήρθα και η στιγμή, κάνω γύρισμα μια σύρια που κάνει με τα παντελόνια κάτω στο Μέγκα. Που κάνουμε με πάνω στη Ραφίνα, αλλά φοράω την ίδια, γίνομαι καλά και αυτά. Εκεί λοιπόν μέσα όταν πάω στο θέατρο, γεμίζει ο κόσμος γύρω μου, γιατί τι να κάνω. Αν και ταλαιπωρημένος, ο αγαπημένος ηθοποιός σκοπεύει να γυρίσει άμεσα στο θεατρικό σαν ήδη. Δεν έχετε καλά για μεγάλο χρονικό διάστημα ήρθα ένα μήνα. Ένα μήνα, ναι. Και εντάξει με τώρα. Τώρα είμαι έτοιμος για το Σάββατο θα πάω να παίξω. Η δουλειά δηλαδή είναι η αγάπη σας, είναι η δύναμή σας. Βέβαια. Δεν είναι δουλειά σου, η δύναμή σου. Σε παρακολουθούμε, σε βλέπουμε, γιατί κοίταξε να η δουλειά δεν σε αφήνει να αρρωστήσεις. Καταλαβες. Αγωνίζεσαι, τρέχεις, κάνεις και είσαι εντάξει. Αχ, με κοιτή τι με κάνεις! Αχ, με κοιτή τι με κάνεις! Ο Κώστας Βουτσάς μπορεί να παρέμεινε στο νοσοκομείο σχεδόν μία εβδομάδα, δεν έχασε όμως τη στιγμή το χιούμορ του. Ενώ η αγάπη που εισέπραξε από όλο τον κόσμο αλλά και από τους συναδέλφους του όλες αυτές τις μέρες ήταν πολύ μεγάλη. Όταν κάθομαι, ακούω τον εαυτό μου. Μου λέει πίεση, μου λέει χοληστερίνη, μου λέει αυτά. Ενώ άμα δουλεύεις, ξεχνάς να αρρωστήσεις. Δεν είναι συνηθισμένος ο Κώστας Βουτσάς στο να κάθεται και δεν έβλεπε την ώρα να γυρίσει και πάλι στη δουλειά. Θα βάγα πολύ τηλεόραση βέβαια στο κεφάλι. Δεν είχα στον Μπουντρού με τι ήμουν. Είναι περιπίδια με τα κορίτσια εκεί πέρα. Νοσηλεύτης, με αγαπάς, με αγαπήσαν πάρα πολύ. Εντάξει, πέρασαν πολύ ωραία. Τόσα χρόνια δίνει αγάπη ο Κώστας Βουτσάς, τώρα την εισπράττει απλόχερα από τον κόσμο.